Καταφέραμε να βγούμε από το σπίτι λίγα λεπτά πριν δύσει ο ήλιος, παιδιά, πιστεύω σε 40 λεπτά θα έχει δύσει πλήρως. Απέναντι βλέπουμε την πανέμορφη Καβάλα, η οποία ακόμη έχει λίγο ήλιο εκεί στην άκρη. Η παλιά πόλη, το κέντρο κλπ. Έχουν ακόμη ήλιο. Βέβαια, εμείς μόλις φτάσουμε θα έχει δύσει πλήρως ο ήλιος. Πίσω μας περάσαμε ένα εστιατόριο που μου άρεσε εμφανισιακά. Το είδα μόλις, λέγεται. Δείξε λίγο, Νίκη, εδώ αυτό το εστιατόριο που είναι ένα μακρόστενο εστιατόριο. Μέχρι να φτάσεις και φτάνεις πάνω στο κύμα, ουσιαστικά βρίσκεσαι στη θάλασσα μέσα όταν τρως το φαγητό σου. Μου φάνηκε πολύ ωραίο. Και εμείς κινόμαστε προς την παλιά πόλη, περνώντας από μια παραλία πρώτα που λέγεται Ραψάνη. Περπατήσαμε λίγο ακόμα και περνάμε από μια παραλία που ονομάζεται Ραψάνη, παιδιά, ακριβώς εδώ μπροστά μας, από εδώ μέχρι εκεί την άκρη που βλέπουμε τους βράχους. Επίσης, σε αυτό το χώρο στεγάζεται και το Ναυτικό Μουσείο της Καβάλας, το εδώ δηλαδή στον χώρο τον που βρίσκεται πάνω από την παραλία. Ωστόσο, δυστυχώς είναι κλειστό, είναι ανοιχτό μόνο τις καθημερινές από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Προφανώς είναι πολύ αργά σήμερα και δεν είναι ανοιχτό. Και προχωράμε εμείς, συνεχίζουμε την πορεία μας προς το κέντρο, ανακαλύπτοντας την ακτή της Καβάλας. Να πω κι εγώ κάτι. Πες το. Τι ωραία που είναι η Καβάλα. Είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Εμένα με έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ σαν πόλη. Δηλαδή, αυτό που με τρελαίνει είναι ότι είναι πόλη και ταυτόχρονα μέσα σε όλη την πόλη υπάρχουν παραλίες. Ανά πάσα στιγμή, δηλαδή, μπορείς να περπατήσεις λίγο, να πας να κάνεις μπάνιο. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, αυτό το δώρο που όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να μοιραστούν δωρεάν, να βγουν από το σπίτι τους να κατέβουν για ένα μπανάκι. Δεν περιγράφεται. Έχει παντού παραλίες, κατεβαίνεις, είδαμε ανθρώπους, ας πούμε, να κατεβαίνουν από σκαλοπατάκια, από βραχάκια, από ό,τι θες και να κατεβαίνουν σε μικρές όμορφες παραλίες. Κατά μήκος της Καβάλας υπάρχουν παραλίες παντού σαν αυτή και το νερό είναι ωραίο. Ναι, είναι ωραίο, καθαρό, μια χαρά, παιδιά. Σε πολλά μέρη έχει και οργανωμένα beach bar, ομπρελίτσες κλπ. Και σε πολλά μέρη είναι απλώς ελεύθερο, ανοιχτό για να πάει όποιος θέλει. Τέλειο. Να μην αναφέρω ότι παντού υπάρχουν και εστιατόρια σαν αυτό εδώ μπροστά μας, όπου έχεις θέα θάλασσα, τρως και είσαι άρχοντας, παιδιά. Η Καβάλα μέχρι τώρα μου έχει κάνει πολύ θετική εντύπωση. Και άλλο ένα στοιχείο που μου αρέσει πολύ εδώ στην Καβάλα, παιδιά, είναι ότι τα κτίρια δεν είναι πολύ ψηλά. Συνήθως είναι τριόροφα, τετραόροφα, πενταόροφα. Δεν είναι δηλαδή έτσι οχταόροφα να νιώσεις ότι ασφιχτιάς ανάμεσα σε πολυκατοικίες. Η Νίκη εδώ με συγχωρεύει παράλληλα, σκοντάφτοντας από εδώ και από εκεί. Ναι. Σιγά. Οπ. Δεν θα το πάρω το σίκο, δεν είμαι εγώ κλεφτοσικού. Έλα τώρα. Αυτή τη στιγμή. Έτσι, ναι, τι να πω για την Καβάλα. Μου αρέσει το ότι έχει την Πέραμο δίπλα, την Ηρακλίτσα. Έχει πολλά ωραία μέρη που οι άνθρωποι επιλέγουν για διακοπές, ας πούμε, είναι πιο πολύ θερινά σπίτια εξοχικά. Ναι. Παραθερίζουν εκεί, δηλαδή, ενώ είναι δίπλα στην πόλη, έχει προάστια στα 5, 10, 15, 20 λεπτά. Διάλεξε και πάρε. Παίρνει το αυτοκίνητο και λες να σταματήσει το πρώτο, δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο προάστιο. Είναι super, super. Το είπαμε, το εμπεδώσαμε, αλλά δεν σταματάνε με εκπλήσει το ότι εκεί έχουμε ένα σχολείο. Το 6ο Γενικό Λύκειο Καβάλας. Το 6ο Γενικό Λύκειο Καβάλας και εδώ έχουμε μια παραλία. Με πολύ μεγάλη άμμο, έτσι, είναι ευρύχωρη παραλία, είναι μεγάλη παραλία που ο κόσμος μπορεί να έρθει να κάνει τη γυμναστική του. Ναι. Τα παιδιά μπορούν μετά το σχολείο να κάνουν μια βουτιά. Έχει πύργο του Ναυαγωσώστη, έχει ομπρέλες δωρεάν. Από ό,τι βλέπω εδώ είναι δωρεάν αυτές οι ομπρέλες. Τέλεια. Ναι, σε ένα παράλληλο σύμπαν φαντάζομαι τον εαυτό μου να κάνω μαθήματα στο σχολείο και να λέω: παιδιά, πάμε για ένα μπανάκι μετά. Δεν πάμε, έφερα μαγιό από το σχολείο, από το σπίτι κατευθείαν στο σχολείο. Φύγαμε, πλάτς, βουτιά. Παιδιά, σούπερ. Δηλαδή αυτό το πράγμα να μην έχεις μια παραλία δίπλα εκεί που ζεις, εκεί που μένεις, να κάνεις το μπανάκι σου να δροσιστείς το καλοκαίρι. Και το χειμώνα, ένα χειμερινό μπάνιο έτσι να ζωντανέψει λίγο. Ακόμα και στο σχολείο θα μπορούσαν να κάνουν ένα μάθημα τα κολύμβησης στη θάλασσα. Γιατί όχι.